5 χρόνια μετά το Anti-Cult του 2017, οι Πολωνοί Decapitated επιστρέφουν με το νέο τους δίσκο που λέγεται Cancer Culture, το μήνυμα του οποίου δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Ζούμε στην εποχή του Cancer Culture, της λεγόμενης κουλτούρας ακύρωσης, που είναι μια σύγχρονη μορφή λογοκρισίας εξωστρακισμού, κατά την οποία κάποιος απομακρύνεται από τους κοινωνικούς ή επαγγελματικούς κύκλους και αυτό συνήθως γίνεται μέσα από τα social media και δεν μιλάμε απλά για το άκρον άωτον της πολιτικής ορθότητας, αλλά για κάτι που συχνά γεννάται από την οπτική ενός και μόνο ανθρώπου ή μιας μικρής ομάδας η οποία μπορεί να ακυρώσει κάποιον επειδή απλά διαφωνεί μαζί του ή συνήθως επειδή δεν έχει την επάρκεια να αξιολογήσει μια κατάσταση. Οι Decapitated λοιπόν έπεσαν θύματα του Cancer Culture όταν πριν από 5 χρόνια, το φθινόπωρο του 2017, κατά τη διάρκεια της αμερικάνικης περιοδίας τους, 3 μέλη του συγκροτήματος κατηγορήθηκαν για βιασμό, συνελήφθησαν, οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και στη συνέχεια προφυλακίστηκαν, ενώ μερικούς μήνες μετά αφέθηκαν ελεύθεροι όταν οι κατηγορίες εναντίον τους αποδείχθηκαν ψευδείς. Σε εκείνο το διάστημα υπήρξε πολλής κόσμος που βιάστηκε να κατηγορήσει να ακυρώσει τους Decapitated, αυτό πήρε μορφή χιονοστιβάδας και φυσικά όταν το συγκρότημα αθώθηκε, κανείς από αυτούς που τους είχε κατηγορήσει δεν βγήκε να πει τελικά έκανα λάθος. Έτσι λοιπόν είναι λογικό μετά από όσα τράβηξαν οι Decapitated να κάνουν αυτό το λογοπαίγνιο και να ονομάζουν το δίσκο τους Cancer Culture. Γενικά, οι Πολωνοί δεν έχουν περάσει εύκολα. Ήταν και εκείνο το τραγικό δυστύχημα του 2007 όπου σκοτώθηκε ο ντράμερ τους, ο Βιτέκ και τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά οι υπόλοιποι, ήταν πολύ, πολύ βαρύ το δυστύχημα αυτό. Αλλά γενικότερα οι Πολωνοί αποδεικνύονται σκληρά καρύδια και νομίζω πως δικαίως πήραν το pole position στο σημερινό TV War. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Μπουμπουζέλες, μπουμπουζέλες. Στο τέλος του Μάη περιμένουμε το νέο δίσκο των Decapitated και γενικά πλούσιο αναμένεται το απόψινο TV War με νέα βίντεο, κλασικά βίντεο, επαιτίους. Στη συνέχεια θα υποδεχθούμε ορισμένες από τις πρωταγωνίστριες του φετινού Ladies of Metal, την Ιλιάνα των Enemy of Reality, τη μάχη των Jaded Star και την Αμαριάνα των Project Renegade για να μιλήσουμε μαζί τους. Και τι άλλο? Έχουμε διάφορα ζουμερά νέα. Okay. Ο Dickinson εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έφυγε από τους Maiden τότε πριν 30 χρόνια. Οι Skid Row κάνουν μεταγραφή αεροδρομίου. Έχουμε νέα για την Floor Jansen των Nightwish. Ένα θα σου πω και πότε βγαίνει το νέο άλμπουμ του King Diamond. Έλα. Δηλαδή πότε δεν βγαίνει το νέο άλμπουμ του King Diamond. Κάνε λίγο υπομονή. Πάμε να δούμε τους Blind Guardian στο Deliverance from Evil. Θα σου πω. Okay, πάμε. Το New Romancer είναι το δεύτερο single από το νέο δίσκο των Septic Flesh, το Modern Primitive, που αναμένεται 20 Μαΐου. Εξαιρετικό και το δεύτερο δείγμα του δίσκου, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και είναι και μετά από καιρό τους βλέπουμε και βαμμένους. Ναι. Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, δεν ξέρω αν βασίζεται στο κόνσεπτ του βιβλίου του Νευρομάντιο, όπως είχε μεταφραστεί στα ελληνικά του William Gibson, ένα από τα πρώτα βιβλία της κουλτούρας του cyberpunk, δηλαδή μέλλον, δυστοπία, πολλή τεχνολογία και πολλά στοιχεία παρακμής ταυτόχρονα. Πολύ σημαντικό βιβλίο στη συγκεκριμένη κουλτούρα αυτό. Δεν ξέρω αν με κάποιον τρόπο προσπαθούν να ταυτιστούν με το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν έχει νόημα τώρα να καθίσουμε να εξηγούμε. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και παράξενη η ιστορία του Νευρομάντη. Πάντως πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό και αναμένεται δίσκος μπόμπα. Ναι, 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 ναι. Να δούμε κανένα νέο. Να δούμε και να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα, δυστυχώς, γιατί αναφερόμαστε στον drummer των Foo Fighters, τον Taylor Hawkins, που δυστυχώς αποεβίωσε 50 ετών. Τον βρήκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που βρισκόντουσαν στην Νότια Αμερική, εν μέσω περιοδίας. Ήταν πολύ ξαφνικό. Τώρα, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου. Έγιναν κάποιες αναφορές, τώρα κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις, ότι υπήρχαν ουσίες κτλ. Αναμένεται να δείξει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πολύ κρίμα, τόσο νέος άνθρωπος, τόσο ταλαντούχος και ντράμερ και συνθέτης και τραγουδιστής. Πάρα πολύ αγαπητός από τον κόσμο. Βγήκανε όλοι και έκαναν δηλώσεις για το πόσο ευχάριστος και πόσο η ψυχή της παρέας και πόσο καλό παιδί ήταν. Ξέρεις, οι Foo Fighters, ένα από τα πιο επιτυχημένα σημερινά rock συγκροτήματα, δεν άπτονται απολύτως του ενδιαφέροντός μας εδώ στο TV World, δεν θα παίζαμε ποτέ
Foo Fighters, αλλά παρόλα αυτά νομίζω πως ζουν, πως υπάρχουν στο περίγυρο της μουσικής που μας αφορά και σίγουρα οφείλουμε να κάνουμε την αναφορά αυτή. Πολύ κρίμα για τον άνθρωπο και πολύ κρίμα για τον Dave Grohl επίσης, ο οποίος να θυμίσουμε ότι πριν από 30 χρόνια, όντας ο drummer μιας μπάντας, έχασε τον αρχηγό και τραγουδιστή του συγκροτήματός του τότε, στους Nirvana. Και τώρα έγινε το ανάποδο. Είναι αυτός ο τραγουδιστής και αρχηγός της μπάντας και χάνει τον drummer του. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν πολύ στεναδεμένος με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μπορώ καν να το διανοηθώ το πόσο δυσάρεστο και δύσκολο είναι αυτό για τον Dave Grohl. Κρίμα. Κρίμα. Γενικά που βλέπουμε τέτοια όλο και περισσότερο. Ναι. Και έχουμε αυτά τα νέα, τα άσχημα. Πάμε τώρα στους Children of Bodom. Τα πρώην mail των Children of Bodom, όπου σε μια ερώτηση αν θα γινόταν κάποιο tribute show για τον Αλέξη Λάιορ, λένε δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Αλέξη δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, δεν θα του άρεσε αυτό το πράγμα. Εμείς να κάνουμε tribute. Τώρα να το κάνουν κάποιοι άλλοι, καλώς, αλλά από εμάς το ξέρουμε ήδη ότι δεν θα συμφωνούσε. Αυτό γίνεται συνήθως, όταν χάνεται κάποιος σπουδαίος μουσικός, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι πρώην άνθρωποι με τους οποίους παίζανε μαζί μουσική, ήθιστα να κάνουν κάποιο show το οποίο πολλές φορές έχει ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα αν πρέπει να το κάνουν αυτό ή όχι, αν το πιστεύουν. Και από τη στιγμή που δεν είναι σε αυτήν την σελίδα, έτσι κι αλλιώς είναι φρέσκο σχετικά ακόμα, καλά κάνουν και το λένε δημοσίως. Πάντως φαντάζομαι ότι αργά ή γρήγορα, αργά από ό,τι φαίνεται, κάτι θα πραγματοποιηθεί. Και μετά οι Dragon Force που μας λένε ότι έχουν πάρα πολύ καινούργια μουσική, έχουν γράψει, θα υπάρχει ένα καινούργιο άλμπουμ, εντάξει, το ζυμώνουμε, το ετοιμάζουμε. Κοίτα, οι Dragon Force τώρα είναι και σε περιοδία με τους Φάρουν, με τον Κώστα αυτή την εποχή στην Αμερική, εξακολουθούν και έχουν το κοινό τους. Γνώρισαν πάρα πολύ μεγάλη δημοτικότητα από αυτό το φοβερό τραγούδι που είχαν στο Guitar Hero το παιχνίδι, το οποίο ήταν και το πιο δύσκολο. Πώς το λέγανε, το The Fire. Όχι, The Fire, The Fury, το Fire, λάθος. Κάπου κάτι με Fire. Εν πάση περιπτώσει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά βγάζουν δίσκους και νομίζω πως έχουν καταφέρει και έχουν διατηρήσει την δημοτικότητά τους σε πολύ αξιοπρεπή επίπεδα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον King Diamond. Δεν έγινε δήλωση από τον ίδιο, έγινε από τον καημένο τον Σλάγγελ. Πρέπει να βγάζει το φίδι από την τρύπα, να κάνει ανακοινώσεις. Τον διευθυντή της Metal Blade. Ναι. Μίλησε μαζί του και απλά μέσα σε όλα αυτά, γιατί του κάνω μια συνέντευξη και ανέφερε γενικά την όλη πορεία και το τι συμβαίνει, είπε και μέσα ότι ελπίζω να έχουμε ένα καινούριο δίσκο μέσα στο 23 του King Diamond. Στο 23 πήγαμε τώρα. Και ελπίζω. Ναι, και λέει το 23, ποστάρει πόστι το. Καινούργια πόστι, δεν μου άρεσαν τα παλιά. Πάμε να κάνουμε τα καινούργια. Εντάξει, έχει γίνει ανέκδοτο και καλά κάνουμε και γελάμε τώρα με αυτή την ιστορία. Μακάρι να είμαστε καλά όταν θα βγει ο νέος δίσκος αυτός, να τον ακούσουμε, να τον ευχαριστηθούμε. Έχουμε τους παλιούς τους δίσκους, να τους απολαμβάνουμε, αλλά νομίζω πως έχει ξεφτύσει πια αυτό το πράγμα. Έχει ξεφτύσει. Απ' τη μία το καταλαβαίνω να μην βγάλεις δίσκο όταν δεν μπορείς να κάνεις περιοδεία, αλλά απ' την άλλη όταν ήδη έχεις ξεκινήσει, έχεις κάνει ήδη ένα tour με το Institute, έχεις βγάλει ένα κομμάτι από εκεί και είναι από το 19 έχει γίνει αυτό. Αυτό έχει γίνει από το 19 και δίσκος έχει να βγει από το 7. Και δίσκος, αλλά έχεις κάνει μια προετοιμασία εδώ και 3 χρόνια. Βγάλε το ρημάδι ρε παιδί μου, εντάξει. Ενώ έχει ξεφτύσει, όχι το ενδιαφέρον μας για τον King, εννοείται πως είναι πάντα εκεί πέρα. Έχει ξεφτύσει όλη αυτή η ιστορία με το βγαίνει, δεν βγαίνει, θα βγει, πότε θα βγει. Εγώ λέω να μην ξανασχοληθούμε ποτέ μέχρι να το έχουμε στα χέρια μας. Καλά, ναι. Θα τα καταφέρουμε. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Λοιπόν, και η Floor Jansen, το Nightwish, υπογράφει με μεγάλη δισκογραφική για solo δίσκο. Οπότε θα έχουμε κάτι solo και από εκείνη. Θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Δεν μπορεί τέτοια φωνή, τέτοια παρουσία, τέτοια μορφή να μην βγάλει solo δίσκο. Οι Nightwish έτσι κι αλλιώς θέλουν το χρόνο τους για να ολοκληρώσουν το νέο υλικό. Τώρα, μάλιστα, που έχει φύγει και ο Χιετάλα, ποιος ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα. Αν και η δουλειά είναι πάντα του Χολοπάινεν. Εντάξει, θα γινόταν. Ας γίνει τώρα. Φαντάζομαι πέρασε την καραντίνα. Πρόλαβε, έγραψε κάποια τραγούδια εκεί με το αγόρι τη, τον drummer το Σάμπατον που είναι. Είναι δυνατό ζευγάρι, ρε παιδί μου, πάρουμε τα λάδικο. Για να δούμε πώς θα είναι ο δίσκος τους. Εντάξει, τον περιμένω. Γιατί γελάς. Όχι, δεν. Μ' αρέσει το χορευτικό. Ναι. Λοιπόν,
Αυτά και με την Φλόρ την Γιάνσεν, και να πούμε πως αύριο μεθαύριο κυκλοφορεί νέο τεύχος Metal Hammer με τον Joe DeMaio, τον Manowar στο εξώφυλλο, και μια αποκλειστική συνέντευξη του αρχηγού στο περιοδικό. Είναι μια φοβερή συνέντευξη, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ο Joe DeMaio μιλάει στα media, πράγμα το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια, όχι στην Ελλάδα γενικότερα, συνήθως μιλάει για το τι γίνεται στο παρόν του συγκροτήματος. Εμείς καταφέραμε και κάναμε μία συνέντευξη. Δεν έχω διαβάσει ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν και στο πιο μακρινό παρελθόν μία παρόμοια συνέντευξη, όπου μιλάει για κάθε άλμπουμ του συγκροτήματος ξεχωριστά, και είναι μία αναδρομή σε ολόκληρη σχεδόν την ιστορία των Manowar, με πολλές juicy πληροφορίες μέσα, οι οποίες δεν ξέρω. Εγώ πολλά πράγματα δεν τα ήξερα και τα έμαθα μέσα από αυτή τη συνέντευξη, και είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για το συγκεκριμένο interview που είναι στις σελίδες του Metal Hammer. Έχουμε και συνέντευξη Vatain από τον κύριο Καϊμακάμι, παρακαλώ. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα φανταστικό past tense, μια αναδρομή στην ιστορία δημιουργίας του Demons and Wizards, ο Uriah Heep, και άλλα διάφορα πράγματα. Γενικώς πολύ δυνατό το νέο τεύχος του Metal Hammer που κυκλοφορεί. Πάμε να δούμε τους Manowar και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος του απόψινου TV. Μεγάλη μάστορε σε αυτό το μελωδικό hard rock, η Σουηδή Dynasty μας έβαλαν στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Το Yours, στα όρια της power ballad, αλλά όχι ακριβώς, είναι το δεύτερο single από τον δίσκο τους που λέγεται The Final Advent, που θα κυκλοφορεί στον Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες. Ναι. Παχύ συμβίγες, έχουμε και το άλμπουμ, οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα νέο ακόμα. Λοιπόν, Skid Row έβγαλαν single που λέγεται The Gang's All Here, το οποίο είναι, έρχεται με αφορμή τον ομότιτλο δίσκο που θα κυκλοφορήσει 14 Οκτωβρίου. Και Οκτωβρίου. Έχουμε Οκτωβρίου. Τι μετά τις παχές συμβίγες, μετά τον Αύγουστο. Να δυνατήσουν οι μύγες μετά λίγο. Λοιπόν, και έχουν τραγουδιστεί τον Eric Cronwall, πρώην Hit. Μιλάμε ότι κάνανε κίνηση ματ. Είχαν τόσο καιρό τον Zip, τον Dragon Force που λέγαμε νωρίτερα, τον παλιό του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν αξιοπρεπέστατος, ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά ο Eric, καθώς ο τύπος από τους Hit, το παιδί είναι διαστημικό, δεν υπάρχει. Και σαν τραγουδιστής και σαν frontman. Καταπληκτικός, πιάνει δηλαδή, ανεβαίνει τις οκτάβες και κατεβαίνει με φοβερή μαεστρία και άνεση. Πάρα πολύ ενεργητικός πάνω στη σκηνή, τρέχει, ανεβαίνει, κατεβαίνει, χοροπηδάει χωρίς να χάνει την ανάσα του. Καταπληκτικός performer, σίγουρα θα τους ανεβάσει πάρα πολύ, σίγουρα θα τους ανανεώσει. Περιμένω πώς και πώς και να ακούσω το δίσκο τους και να τους δω live με τον συγκεκριμένο τραγουδιστή, ο οποίος εκτός από το ότι είναι τόσο άξιο παιδί, να σημειώσουμε ότι πριν από λίγο καιρό είχε δώσει και μία μάχη με τη λευχαιμία, την οποία και ξεπέρασε. Οπότε δύο φορές του βγάζουμε το καπέλο. Εννοείται. Ναι. Και με αυτό. Λοιπόν, και ο Bruce Dickinson, που είναι λαλίστατος και λόγω αυτών των. Μεγάλη περιοδία, έρχεται, όλα πρέπει να τα πούμε τώρα. Ναι, ναι, έχουμε πολλά νέα από αυτόν. Μας λέει γιατί έφυγε από τους Maiden πριν 30 χρόνια. Okay. Γιατί. Ήθελε, λέει, να δει τη ζωή πέρα από τους Maiden, ήθελε να κάνει solo πράγματα, να δει πώς είναι και αυτά, τότε που μπορούσε, και να μην είναι κάτι που θα το κουβαλάει μέσα του και θα το έχει άχτη μια ζωή, αν δεν το κάνει. Τώρα, εμένα δεν με πολύ καλύπτει αυτό σαν αιτιολογία. Ούτε εμένα με πολύ καλύπτει, δεν ξέρω, αλλά από την άλλη έχει δείξει από τα έργα του ο Bruce Dickinson ότι γενικότερα δεν μπορεί να κάτσει τα αυγά του και είναι δραστήριος σε πάρα πολλούς τομείς. Επιχειρηματίας, αθλητής, πιλότος, μπειρογνώστης, τραγουδιστής, δηλαδή κάνει χίλια δυο πράγματα. Οπότε καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως θα ήθελε να δοκιμάσει και άλλα πράγματα στη ζωή του. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, άλλος κόσμος δεν μπορεί καν να φανταστεί πώς είναι το νέσεις του Iron Maiden, και αυτό θα ήταν υπεραρκετό όχι για μία, αλλά για 10 ζωές. Και αυτός με τόση άνεση το άφησε για να δει τι θα γινότανε, και άμα δεν γινότανε. Έλα, δε. Γι' αυτό λέω, κάτι λίγο, ναι, λείπει σε αυτό. Δεν ξέρω, πάντως η ιστορία έδειξε πάντως πως πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος και σε αριστεύει σε ό,τι. Με ό,τι καταπιάνεται. Με ό,τι και αν ασχοληθεί. Οπότε. Τον ακούω, δεν ξέρω. Το φερέζει η ιστορία, τον έχουμε ακόμα, ναι, του πήγε καλά, οπότε εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή ποιος το κάνει αυτό, είσαι σε μια τόσο επιτυχημένη μπάντα και λες πάω να δω άλλα πράγματα. Πραγματικά, ναι, θέλει και κότσια για να το κάνεις αυτό, άμα όντως ισχύει αυτό το πράγμα.
ή μια αυτοπεποίθηση παλαβή, ρε παιδί μου, την οποία εντάξει την έχει, το ξέρουμε την αυτό. Έχει, όντως. Ναι. Το θέμα είναι ότι ξαναπήγε και βέβαια στη ιστορία. Ακριβώς. Πάμε να δούμε λίγο underground. Πάμε να δούμε λίγο underground. Να λοιπόν, ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα black metal συγκρότημα που λέγεται Freya, κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, λέγεται Tides, ολλανδικό ντουέτο το οποίο σκοτώνει. Μπορεί να ασχοληθεί με αυτούς, ας πούμε. Πολύ ωραία. Et Moriemur. Ναι. Τσέχικο ντουμ είναι αυτό. Και ο δίσκος είναι Tamashii no Yama. Mm-hmm. Ιαπωνικά είναι αυτά. Ιαπωνικά είναι αυτά. Στο προηγούμενο άλμπουμ ήταν το επιγράμματα, είχαν ασχοληθεί με την αρχαία Ελλάδα. Τώρα ασχολούνται με την παράδοση της Ιαπωνίας. Γενικότερα ψάχνουν πολιτισμούς και εμπνέονται από αυτούς και φτιάχνουν τα άλμπουμ τους. Και είναι τώρα ωραία για φάση. Φάση οπαδούς τύπου Rotten Christ, My Dying Bride, Septic Flesh και τέτοια. Ναι, 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 τέτοιο πράγμα είναι. Ωραία, ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ένα άλλο σχήμα από το χώρο του underground, παλιό μεν αλλά σταθερά στο underground, είναι η Trick or Treat. Οι Ιταλοί, οι οποίοι παίζουν ένα power metal, ελέγονται και Trick or Treat, οπότε καταλαβαίνουμε ότι με τους Halloween. Τους θεωρούν ως πολύ μεγάλη επιρροή και το power metal τους είναι πάντα καλό και ικανοποιητικό για τους φανατικούς του ιδιώματος. Εδώ μπαίνει και ο όρος happy metal. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, το έχουμε κι άλλο αυτό σαν όρο. Στους Halloween. Εκείνο, το happy metal. Ναι, happy metal. Μ' αρέσει. Ναι. Και λοιπόν, και η νεκρογκούμπλικον, the fundamental slimes and humors. Αμερικανοί, το πέμπτο τους άλμπουμ και προφανώς είναι parody metal. Ναι, parody metal, οι οποίοι παίρνουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το folklore, με εξωτικά, με δαίμονες, με τέτοια πράγματα. Το βάζουν όλο αυτό μέσα σε διάφορα κλισέ του heavy metal και δηλαδή κάτι σαν Steel Panther στο πιο εξωτικό, ρε παιδί μου. Το πιο εξωτικό, ωραία. Κάτι τέτοιο και στο πιο ακραίο, λίγο πιο γρήγορο, πιο extreme metal. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αφού τα είπαμε όλα αυτά, να πούμε ότι υπάρχει ένα συγκρότημα το οποίο έχει έδρα το San Francisco, λέγονται Night και το γράφουν N-I-T-E, όχι N-I-G-H-T, το γράφουν έτσι. Σε αυτούς έχουμε και έναν Έλληνα, τον Βαγγέλη τον Λαμπράκη, πρώην μέλος των Satan Strath και των Mencia και παίζουν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυμίζει Tribulation ή Cloak, αυτό το πράγμα το Goth and Roll, το Dark... Goth and Black and Roll. Goth and Black and Roll, αλλά αυτή δεν είναι τόσο goth, είναι πιο traditional metal μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίος ο δίσκος τους, το Voices of the Cronian Moon. Πάμε να δούμε το Cronian Moon και στη συνέχεια έχουμε επαιτίους, όταν επανέλθουμε, και μετά θα αποδεχθούμε τα κορίτσια του Ladies of Metal. Πάμε. Κικ λοιπόν το νέο single και βίντεο των Def Leppard από το νέο τους άλμπουμ, το Diamond Star Halo, το οποίο κυκλοφορεί στο τέλος του Μάη. Είχαν 5-6-7 χρόνια να βγάλουν νέο άλμπουμ οι Άγγλοι. Νομίζω πως το κυκλοφορούν σε καλό timing, λίγο πριν ξεκινήσει η περιοδία στα στάδια της Αμερικής μαζί με τους Motley Crue, τους Poison και την Joan Jett. Ζηλεύω, θέλω πάρα πολύ. Γιατί γελάτε ρε παιδιά. Όχι τι, δεν γελάμε, εννοείται. Θέλω πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει και δεν ξέρω, πάμε να δούμε τις επαιτίες που είναι αρκετές σήμερα. Να δούμε. 4 Απριλίου 1995, Strapping Young Lad και τον ντεμπούτο του Heavy as a Really Heavy Thing. Ο Devin ο Townsend, ο τεράστιος, ο καταπληκτικός αυτός μουσικός, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τραγουδώντας το άλμπουμ του Steve Vai, το Sex and Religion. Αυτή η σχέση βέβαια διήρκησε μόνο για έναν δίσκο, δεν τα πήγαν πολύ καλά τότε, στη συνέχεια τα ξαναβρήκαν βέβαια και μετά από την εμπειρία με τον Steve Vai, ο Devin ο Townsend δημιούργησε το Strapping Young Lad, παίζοντας κάτι εντελώς διαφορετικό, πολύ πιο ακραίο σαν metal, στα όρια του industrial, του death metal, με όλη αυτή την τρέλα η οποία τον χαρακτηρίζει. Από τότε μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει γύρω στους 30 δίσκους, είτε σαν Strapping Young Lad, είτε σαν Devin Townsend, είτε σαν The Devin Townsend Band, The Devin Townsend Project. Γενικώς, ναι, χαμός. Αυτό είναι το ξεκίνημα της δικής του πορείας στη μουσική βιομηχανία. 4 Απριλίου 1995, Blind Guardian και Imagination from the Other Side. Τι είπατε, κύριε? Γιατί, κύριε, ξεφυσάμε? Χρειάζεται κάτι? Εντάξει, κοίτα, είναι το άλμπουμ των Blind Guardian με το οποίο μπήκαν στη μεγάλη κατηγορία και έμειναν για πάντα εκεί. Είναι ο δίσκος που έκανε το μεγάλο breakthrough και ο δίσκος από τον οποίο λατρεύτηκαν από πάρα πολύ κόσμο. Ερχότανε, σιγά σιγά το χτίζανε, εδώ πέρα το κορύφωσαν. 3 Απριλίου 2001, Savage και Poets and Madmen. 2001. Ρετζονάρα,
Δεν θα γίνει ρετζονάρα. Ρετζονάρα, έχουν περάσει. Τι έχουν, 22, έχουν περάσει 21 χρόνια ρετζονάρα. Βγάλ το να το βρίσκω. Τότε στου Σάββατα φεύγει ο Ζακ Στίβενς ο τραγουδιστής, ξαναλαμβάνει ο Τζον Όλιβα τα φωνητικά. Όχι το καλύτερο άλμπουμ των Σάββατας, αλλά σίγουρα πολύ μακριά από όλους τους υπόλοιπους, τόσο σε ποιότητα, σε έμπνευση, πάρα πολύ ωραία πάντα. 3 Απριλίου 1987, Voivod και Killing Technology. Τι έγινε τώρα. Με μπάραζ. Ναι, τρίτο άλμπουμ για τους Voivod, εδώ πέρα ξεκινάνε και νιώθουν πιο σίγουροι για αυτό το πειραματικό πράγμα που θέλουν να κάνουν, με progressive αναφορές, με πρωτο-industrial ελαφρές έτσι, αναφορές επίσης. Γενικότερα εδώ πέρα ξεκινάνε οι Voivod και φεύγουν από αυτό το χήμα, το punk metal που έπαιζαν στα δύο πρώτα τους άλμπουμ και γίνονται κάτι πιο καλλιτεχνικό, πιο εγκεφαλικό, αλλά ταυτόχρονα επιθετικό και ομό. Στα όρια τους εδώ. 3 Απριλίου 1980, Saxon και Wheels of Steel. Τι είπατε, κύριε? Ναι, ναι. Και κόψαμε και 2-3, γιατί είχαν μαζευτεί πάρα πολλά. Κοίτα, το Wheels of Steel τώρα, το Wheels of Steel, A New Wave of British Heavy Metal στα καλύτερά του, Saxonara, συναυλία, σφύρα μου κλέφτηκα, φέρε μπύρες και τέτοια. Τι γελάτε, κύριε? Έτσι δεν είναι, αλλιώς είναι. Πώς θα καθίσουμε στο βελούδινο τώρα το θεωρείο και θα... Όχι, δεν γίνεται. 2 Απριλίου 2001, Rammstein και Mucha. Mucha. Το άλμπουμ τους Εδραίους, έτσι, τους ναι, έκανε τεράστιους. Το άλμπουμ τους Εδραίους τους έκανε τεράστιους και από ό,τι λένε οι φίλοι των Rammstein, μάλλον είναι και το πιο πλήρες, το καλύτερό τους άλμπουμ. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος σε αυτό. Παρακολουθώ την πάντα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχω εντρυφήσει. Αλλά διαβάζοντας δεξιά και αριστερά, μάλλον θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες του στιγμές. 2 Απριλίου 1993, Savatage. Πάλι. Πάλι. Τι θα γίνει, επίτηδες το κάνετε, Hellfire. Μα τώρα πέσαμε στον Απρίλιο. Ρε τον Απρίλιο. Age of Thorns. Είναι κρύοι οι Savatage. Είναι κρύοι. Ρετζονάρα! Παλαιτέρια, κοίτα το. Το Edge of Thorns είναι ένας πραγματικά σπουδαίος δίσκος. Είναι ένα καταπληκτικό πραγματικά κομμάτι μουσικής. Καταρχάς, οι Σάββατας παρουσιάζονται χωρίς τον Τζον Όλιβα στη σύνθεσή τους. Είναι ο νέος Ζακ Στίβενς τότε στο συγκρότημα. Πολύ μεγάλη αλλαγή για την πάντα, γιατί η φωνή του Τζον Όλιβα ήταν πάρα πολύ αγαπητή από τους οπαδούς και πολύ χαρακτηριστική του συγκροτήματος. Ήταν πολύ μεγάλο βήμα του να αλλάξουν τραγουδιστή. Βέβαια έπρεπε να το κάνουν γιατί ο Τζονάρας είχε άλλες δουλειές να κάνει εκείνη την εποχή, αλλά έβγαλαν ένα δίσκο. Σίγουρα αυτό το heavy metal δεν το ευνοούσαν οι εποχές που ήθελαν πιο minimal τα πράγματα, αλλά ήταν πολύ σύγχρονος, πολύ σημερινός, πολύ υγιεινός και στις Σάββατες πάντα είχαν ατμόσφαιρες, πάντα ήταν μια dreamy μπάντα στα προηγούμενα τους άλμπουμ. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο γήινη, ρε παιδί μου. Και το καταφέρνουν με έναν καταπληκτικό τρόπο. Μετά το δίσκο αυτό είχαμε το αυτοκινητιστικό του Chris Oliva και όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη. Συνέχισαν οι Σάββατα στην πορεία τους, έκαναν πράγματα και θαύματα, αλλά πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό: τι θα είχε γίνει αν δεν είχε συμβεί το τραγικό αυτό δυστύχημα που πήρε τη ζωή του κιθαρίστα Chris Oliva. Και αναφέρουμε και γενέθλια, γιατί 3 Απριλίου, σαν 3 Απριλίου, το 1968 γεννήθηκε ο Σεμπάστιαν Μπαχ. Ρε το παλικάρι, πράγματι που τον γκά 54. Κοίτα, είναι πάρα πολύ νέος για να είναι τόσα πολλά χρόνια στην πια. Ήταν πάρα πολύ μικρό όταν ξεκίνησαν οι Σκίντρο. Ήταν 20 χρονών, παιδί 19. Και τόσο μεγάλη επιτυχία σε τόσο μικρή ηλικία, πώς να μην ζαλιστείς λίγο από όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, συνεχίζει, άξιος, φωνάρα, ωραιότατος. Νομίζω πως η φωτογραφία που διαλέξαμε σήμερα έτσι είναι από τα νιάτα του. Μα δες το πώς ήταν. Κοριτσάκι. Αυτό τον είχαν ρωτηθεί τότε άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι. Δεν γινόταν. Απίθανο. Έχεις τέτοιο φρόντμαν τώρα και να μην γίνει μπάντα σου σούπερ επιτυχημένη, δεν γίνεται. Και με φωνή και με όλα τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την εικόνα. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Εντάξει. Λοιπόν, τι θα δούμε τώρα από όλα αυτά? Έλατε, τι θα δούμε. Έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Ρετζονάρα. Ρετζον. Δώσ' τον Τζονάρα, Ρετζονάρα. Που είναι χωρίς Τζονάρα, βέβαια. Αλλά πάμε.
στο TV World του Mad και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στο τρίτο και φαρμακερό 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής και το Σάββατο 9 Απριλίου πραγματοποιείται το Ladies of Metal Festival Volume 4, η τέταρτη εκδοχή του Ladies of Metal Festival στο Club Hollywood στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου και εμφανίζονται η Mute Tail, η Andy Rocks, η Project Renegade, η Jaded Star και η Enemy of Reality. Και με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο TV War υποδεχόμαστε τρεις από τις πρωταγωνίστριες του φετινού Ladies of Metal. Είναι η Μαριάννα των Project Renegade. Χαίρετε. Καλώς βρήκα, χαίρετε. Τι κάνεις, όλα καλά. Μια χαρά. Ωραία. Μάχη μου, Jaded Star, τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά. Πολύ καλά και χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω, που σας ξαναβλέπω και είμαι εδώ και με τα κορίτσια παρέα, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ηλιάνα, Enemy of Reality. Ηλιάνα μου. Καλησπέρα. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Πανικού. Γιατί? Γιατί έχω κρύωμα και σε λίγο καιρό παίζουμε. Εντάξει, μια χαρά θα είμαστε φυσικά. Ανυπομονούμε γιατί μετά από όλο αυτόν τον καιρό κλεισούρας και μη κοινωνικότητας, τι καλύτερο από ένα live. Εντάξει, εσύ έρχεσαι και με ένα live στη φαρέτρα σου. Κάτι προλάβατε, καταφέρατε και παίξατε πριν από μερικούς μήνες. Φυσικά το φιλανθρωπικό, αλλά διψάμε για περισσότερα. Mm-hmm. Μάχη μου, σε τι φάση είσαι τώρα? Έχουμε 2 χρόνια από το δίσκο που έχει περάσει. Έχουμε 1,5 χρόνο από το Realign. Βγήκε το Νοέμβριο του 20, που ήμασταν πάλι εδώ και τα λέγαμε. Πριν την καραντίνα. Στην ουσία κυκλοφόρησε ο δίσκος μας την ημέρα που κλείσανε τα πάντα και όλοι κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Σωστά, σωστά. Οπότε δεν καταφέραμε να παίξουμε το δίσκο μας live καθόλου. Mm-hmm. Να κάνουμε ένα release party που έτσι και το αναζητούσαμε τόσο πολύ. Και κάποια στιγμή νοικιάσαμε μέσα στην καραντίνα το Crow. Παίξαμε κάποια κομμάτια έτσι live, τα ηχογραφήσαμε, τα βιντεοσκοπήσαμε και τα κυκλοφορήσαμε σαν live υλικό για να μπορεί ο κόσμος να δει πώς είναι η Jaded Star πλέον με το καινούριο line-up live. Αλλά δεν είναι τίποτα σαν το πραγματικό live με τον κόσμο από κάτω, με όλη αυτή την ενέργεια και να υπομονούμε πραγματικά να ανέβουμε στη σκηνή, να παίξουμε ζωντανά για τον κόσμο. Θα είναι σαν να λέμε το πρώτο release party, δηλαδή τώρα αυτό. Ναι. Κάπως έτσι, Αυτό είναι. Και τώρα να υποθέσω ότι θα υποστηρίξετε με live το δίσκο που έχει προηγηθεί. Δεν μιλάμε για καινούριο δίσκο ακόμα. Μιλάμε για καινούριο δίσκο, γράφουμε ήδη και κοιτάμε να τον κυκλοφορήσουμε αρχές του 23. Α, ωραία. Όχι πολύ μακριά δηλαδή. Από καλό αυτό, καλό. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, βοήθησε και σε αυτό η καραντίνα, στο να κάτσουμε να γράψουμε μουσική. Νιώθεις λίγο στεναχωρημένη για το Realign που δεν καταφέρατε να το επικοινωνήσετε όπως θα το άξιζε? Εννοείται. Στην αρχή ήμουν απογοητευμένη, τα είχα πάψει όλα μαύρα, γιατί ανυπομονούσα πραγματικά. Είχε περάσει πάρα πολύ καιρό από το Memories from the Future, από τον πρώτο δίσκο, και θεωρούσα ότι θα κάναμε αυτό το leap με αυτό το δίσκο. Και τελικά κλείσαν τα πάντα. Δηλαδή, είναι μια παρηγοριά το τι έγινε σε όλο τον κόσμο αυτό, αλλά η πίκρα παραμένει και ανυπομονώ πραγματικά να ανοίξουν πάλι τα πράγματα και να. Και έστω με τον τρίτο δίσκο να γίνει αυτό το επιθυμητό λίγο. Θα γίνει σίγουρα. Μαριάννα μου, Project Renegade. Και εσείς είχατε την ευκαιρία, κάνατε ένα live με τους Nightfall πριν από μερικούς μήνες. Αλλά νομίζω ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από το άλμπουμ σας. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσείς είστε στη διαδικασία σύνθεσης ή το έχετε ολοκληρώσει? Έχει περάσει από το 19, εμείς το βγάλαμε και εμείς λίγο πριν την καραντίνα. Βέβαια είχαμε ήδη κάνει touring με κάποια από τα κομμάτια του δίσκου, λόγω ότι χρειαζόταν να έχουμε κάποιο υλικό για να παίξουμε live. Αλλά σίγουρα δεν τον έχουμε υποστηρίξει όπως θα θέλαμε στο 100%. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας γράψαμε τον επόμενο δίσκο. Τον έχουμε στο 90% έτοιμο αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχει μιξαριστεί ή έχει μαστεραριστεί. Περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή να τον βγάλουμε. Έχουμε ήδη δώσει ένα μικρό δείγμα με το πρώτο μας single, το The Fix Is In, με ένα βίντεο. Έτσι για να πάρει μια γεύση ο κόσμος, γιατί όπως είπες έχει περάσει το 19 μέχρι τώρα το 21 που βγάλαμε το πρώτο single, έχει περάσει ένα διάστημα. Είμαστε χαρούμενοι, περιμένουμε, απομονούμε να δούμε πώς θα πάει και η σεζόν σιγά σιγά που ανοίγουν όλα τα πράγματα και αυτό, να δούμε πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να βγάλουμε το καινούργιο υλικό. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο καινούργιο υλικό. Έχουμε λίγο, νομίζω ότι, δεν ξέρω αν είχε γεια σας, νομίζω όλοι μέσα στην καραντίνα λίγο φλιπάραμε και ό,τι γράψαμε. Λίγο, τι λίγο, εγώ θα έκανα λαιμούς. Ότι νομίζω ότι γράψαμε ήταν πολύ πιο άμεσο. Δηλαδή, ό,τι σκεφτόσουν αμέσως έγραφες. Κάπως έτσι ήταν για μας η εμπειρία του γραψίματος. Έχετε υπόψη το καλοκαίρι κάποια φεστιβάλ, κάποια live
ή όχι ακόμα? Έχουμε κάποια φεστιβάλ, έχει ανακοινωθεί ένα από εξ αυτών με τους Within Temptations στη Βουλγαρία, το οποίο ήταν να γίνει το 20, αναβλήθηκε μια φορά, ξανααναβλήθηκε και τώρα θα ελπίζουμε ότι θα γίνει με το καλό. Όχι, θα γίνει. Και είναι κάποια άλλα τα οποία θα ανακοινωθούν τώρα μέσα στο σώσιο, επόμενο διάστημα, πιστεύω. Ωραία, ωραίοτατα. Γιάννη, δώσε μας λίγο να δούμε από το Fixie Zin ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν, κάτι να πάρουμε μια ιδέα. Εσείς για καινούριο υλικό, καινούριο δίσκο, ετοιμάζετε κάτι αυτόν τον καιρό? Είμαστε σε διαδικασία που θα βγάλουμε το καινούριο μας υλικό επιτέλους. Εμείς ήμασταν από την άλλη όψη του νομίσματος, που δυστυχώς η καραντίνα δεν είναι ότι μας έκλεισε μέσα το καινούριο μας δίσκο. Μας σταμάτησε στη διαδικασία των ηχογραφήσεων. Όλοι πήγαμε, νομίζω, πίσω. Ποιος δεν πήγε πίσω, τώρα βέβαια ανυπομονούμε να βγει, γιατί και για εμάς είναι πολύ μεγάλη η αναμονή και δεν είναι μόνο η αναμονή αυτού του δίσκου. Έχουμε πολλά χρόνια να βγάλουμε δίσκο. Το Αράχνη μετράει νομίζω 5 χρόνια έξω και είναι ήδη αρκετά. Οπότε τώρα αυτό το δρομολογείται για μέσα στο 22 ή πάμε για το 23? Πιστεύω μέσα στο 22. Ωραία. Θα παίξουμε βέβαια κάποια κομμάτια καινούργια στο Ladies of Metal, να ανανεωθούμε κι εμείς. Δεν έχω ιδέα για το νέο υλικό, δεν έχω ακούσει νότα, αλλά έχω την αίσθηση πως θα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχετε παρουσιάσει μέχρι τώρα, από αυτό το συμφωνικό metal, αν θέλεις, το οποίο χαρακτηρίζει τους NME of Reality. Έχω δείξει σωστά το όνειρο? Ναι. Για πες, ναι. Αλήθεια. Δεν είναι μόνο αυτά τα 5 χρόνια ότι ήταν χρόνια αναμονής, ήταν χρόνια ανακατατάξεων, δικής μας ορίμανσης. Οι νέες και φρέσκες ιδέες του Στυλιανού δεν μας πήγαιναν προς τα εκεί, οπότε έχουμε ακολουθήσει διαφορετικά μονοπάτια. Έχουν μπει και πολύ καινούρια στοιχεία μέσα που μάλλον κανένας δεν θα περιμένει να ακούσει από τους NME. Τώρα δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω καθόλου αν η διασκευή στο ποντιακό τραγούδι που κάνατε σας έδωσε μια έμπνευση ώστε να πειραματιστείτε με παραδοσιακές μουσικές ή με ελληνικές. Δεν έχω ιδέα, αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης μπορεί να μας δώσει ένα δείγμα του συγκεκριμένου τραγουδιού. Ναι, το single που έχουμε βγάλει, τη διασκευή του ποντιακού κομματιού του Πετρίδα μου έχασε. Μάχη μου, πώς σου φαίνεται η ιδέα ενός Ladies of Metal Festival? Ξέρω ότι αυτά συνέβαιναν στην Ευρώπη στο παρελθόν και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ενδεχομένως σήμερα ένας πολύ εύθυκτος άνθρωπος και πολύ πολιτικά correct θα μπορούσε να πει ότι γιατί το βαφτίζεται έτσι το φεστιβάλ αυτό? Τι πάει να πει Ladies? Λοιπόν, εγώ θα πω για το Ladies of Metal και για όλα τα φεστιβάλ πλέον που θέλουν να βαφτίζονται έτσι με το γυναικείο φύλο, ότι ξέρεις, enough, ναι. Αρκετά. Το είπαμε και στο statement, στο τραγούδι μας, στο Female Fronted. Απ' την άλλη λες, ξέρεις, στο σπίτι του κρεμασμένου μου μιλάς για σκηνή, αλλά εντάξει, με κούρασε προσωπικά λίγο και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται πλέον. Όχι να γίνονται τέτοια φεστιβάλ, δεν χρειάζεται καν ο όρος του Female Fronted. Δηλαδή παίχτηκε, ξαναπαίχτηκε, το ξαναείπαμε. Ναι, να γιορτάζουμε τις γυναίκες, δεν έχουμε περάσει καλά στο παρελθόν, αλλά είμαστε στο 2022 και θεωρώ ότι σιγά σιγά στην τελική το Ladies of Metal, οι Ladies του Metal, αγκαλιάζονται από τους άντρες του Metal. Δεν είναι ότι είναι all female bands, που παίζουμε μόνο με αγόρια. Οπότε ξέρεις, λίγο αυτό
με ενοχλεί πλέον. Mm-hmm. Εντάξει, παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας τρόπος καθαρά επικοινωνιακός για να πλέον βέβαια και θα ήθελα εκεί αυτό, να μείνει, ναι, γιατί πλέον είχαμε φτάσει στο σημείο να χάνεται η μουσική, δηλαδή ερχόταν ο κόσμος για να δει. Να δει κορίτσια να τραγουδάνε, από ό,τι να είναι. Και εκεί λιγάκι, εκεί λίγο είπα, I've had enough. Mm-hmm. Ωραία. Να δούμε κάτι, Γιάννη, λίγο από JJ Star και μετά θέλω και τη γνώμη της Μαριάννας πάνω σε αυτό. Μία μικρή δόση από Jaded Star, λοιπόν. Μαριάννα, Project Renegade, εσύ πώς το σκέφτεσαι αυτό το Ladies of Metal? Για μένα το Ladies of Metal είναι άλλη μια ευκαιρία. Βασικά είναι μια ευκαιρία να παίξουν συγκροτήματα τα οποία ίσως να μην είχαν και την ευκαιρία να παίξουν σε κάποιο άλλο φεστιβάλ. Γιατί ναι μεν, συμφωνώ σε αυτό που λέει η Μάχη, ότι ο όρος και το όλο concept ίσως είναι λίγο παροχημένο στις ημέρες μας, αλλά είναι τόσο ανοιχτές οι πόρτες σε άλλα φεστιβάλ. Γιατί δείτε ένα μπίλα από ένα μεγάλο φεστιβάλ του εξωτερικού, δεν σας λέω εδώ πέρα στην Ελλάδα, ζούμε στη Γερμανία π.χ. Ποιο είναι το ποσοστό που έχουν οι γυναίκες μέσα στις μπάντες? Οπότε ίσως είναι και ένα βήμα να δουν και κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι. Okay, επικοινωνιακό, okay, δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πέραν των συγκροτημάτων, είναι θέματα άλλων τμήματων της παραγωγής και της διαφήμισης και όλα αυτά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εν τέλει, αν υπάρχει ένα μέρος για να παίξει μια μπάντα που δεν θα είχε την ευκαιρία να παίξει αλλού, τότε κάνουμε κάτι καλό εν τέλει. Ναι, ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε, λέμε ότι το Ladies of Metal πραγματοποιείται στις 9 Απριλίου στο Hollywood, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Υπάρχει και δεύτερη μέρα, το επόμενο Σάββατο, 16 του μήνα, αλλά και αυτό θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. 9 Απριλίου βλέπουμε λοιπόν στη σκηνή του Hollywood, New Tale, Andy Rocks, Project Renegade. Μια τελευταία κουβέντα, Μαριάννα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε όλους εκεί πέρα. Ελάτε από νωρίς να γνωρίσετε όλα τα συγκροτήματα, να κάτσουμε και μετά να τα πούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Angels PR που για ακόμη μια φορά διοργανώνει το Fest. Και ελάτε να περάσουμε καλά. Μάχη μου. Ό,τι είπε η Μαριάννα, με πρόλαβε γιατί και σε αυτό έχουμε ένα θέμα εδώ στη χώρα μας. Ελάτε από νωρίς, παιδιά. Ελάτε από νωρίς. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6.30. New Tale είναι on stage στις 7.30. Οπότε πάμε από νωρίς, να τους δούμε όλους, να περάσουμε καλά, να σταματήσουμε να φοβόμαστε να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και ο ένας πάνω στον άλλον, επιτέλους, αυτό το τσίρκο πλέον να τελειώνει. Ερχόμαστε πάνω στον ελικόπτερο. Κάψε εσύ. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Angels PR για όλη τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και live, παιδιά, live συναυλίες, πάμε. Ηλιάνα μου, πώς την είπαμε, Κοντέσα? Κοντέσα. Κοντέσα. Εγώ έχω να πω ότι τις ρωτάς πρώτες και τα έχουν πει όλα και δεν έχω τι να πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ βασικά η απάντηση της Μαριάννας σχετικά με το φεστιβάλ. Δεν είχα σκεφτεί αυτή την πλευρά, τη μεριά βασικά. Ότι οι μπάντες δεν έχουν χώρο να παίξουν αλλού, βέβαια, ναι. Wow, ναι. Και λέω λίγο σοκαριστικό και στενάχωρο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Όντως ανυπομονούμε και να παίξουμε και να δούμε κόσμο και να ξαναθυμηθούμε λίγο πώς ήταν η ζωή πριν όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Καλή επιτυχία. Σίγουρα θα πάει πολύ καλά το live αυτό. 9 Απριλίου στο Hollywood, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πάμε να δούμε κάτι από τα άλλα συγκροτήματα τα οποία εμφανίζονται στο φεστιβάλ, τα δύο πρώτα σχήματα που θα ανοίξουν την βραδιά και επανερχόμαστε στην κανονική μας ροή. Είδαμε τους Cradle of Filth, το How Many Tears to Nurture a Rose. Ωραίος τίτλος. Πόσα δάκρυα για να ανθείς ένα τριαντάφυλλο, Χάκο. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Θα γίνω ο Ρόζ σε λίγο. Σαν μεξικάνικη σαπουνόπερα. Όμως από τις Cradle of Filth θα ακούγονται κάπως καλύτερα, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Θέλω να ακούγονται πω καλύτερα και στα αγγλικά ακούγεται καλύτερα. Ναι, πραγματικά. Και τα βίντεο κλιπ τους είναι πάντα υπερπαραγωγές, ακόμα και αυτό που είναι λίγο πιο. Εντάξει, δεν είναι σαν τα άλλα που έχουν βγει, είναι το λίγο πιο πρόχειρο εισαγωγικά. Παρ' όλα αυτά και αυτό είναι φοβερό.
είναι ακάθεκτοι, έχουν βγάλει βιντεάρες, έχουν βγάλει πολύ καλό άλμπουμ. Mm-hmm. Και μου αρέσει που είναι τόσο ορεξάτοι. Ναι, και πάνε έτσι. Πραγματικά συνεχίζουν και έχουν, έχουν όρεξη, έχουν διάθεση. Αυτό. Δηλαδή δεν πηγαίνουν στον αυτόματο, ρε παιδί μου. Προσπαθούν κάθε φορά να κάνουν κάτι. Ναι. Άξι. Λοιπόν, αυτή ήταν η Cradle of Filth και πάμε σιγά σιγά για φινάλε, φίλες και φίλοι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Ανανεώνουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Να προτείνουμε κάνα δίσκο να ακούσουν οι φίλοι μας μέχρι την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε σε λίγο με τι θα κλείσουμε. Γιάννη. Cradle of Filth, αλλά Dusk and Hell in Praise. Λεπάγια. Εσύ μου το κλέψε, ρε εσύ. Μου το κλέψε. Εντάξει, θα πω το Median τότε εγώ. Εγώ να πω ανεκδοτό. Ναι, έχουμε καιρό. Μπαίνει ένας τύπος σε μια βιβλιοθήκη. Δύο μπέργκερ, μια πατάτες και μια μπύρα, λέει. Κύριε μου, εδώ είναι η βιβλιοθήκη. Όλοι, συγγνώμη. Λοιπόν, θα κλείσουμε στους γνωστούς doom ατμοσφαιρικό ρυθμούς. Είναι ένα συγκρότημα που έρχεται από την Βόρεια Αγγλία, λέγεται Dark Hair. Είναι σχήμα της Jane Maven, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση, για τους στίχους, για την αισθητική της μπάντας. Έχει φτιάξει και ένα συγκρότημα για να παίζει, για να περιοδεύει μαζί του, αλλά στην ουσία πρόκειται για ένα solo project. Ο δίσκος του κυκλοφορεί σε λίγο καιρό και με αυτούς σας καληνυχτούμε για σήμερα. Να είστε καλά, τα λέμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Καλό βράδυ, τα φιλιά μας.